έχετε και κάποιες πάρα πολύ σκληρές περιπτώσεις, γυναίκες που έχουν δολοφονήσει, γυναίκες που μας έχουν απασχολήσει σε διάφορες υποθέσεις, σε άγρια εγκλήματα, όταν πρέπει να κάνετε μάθημα σε μία δολοφόνο. Πώς νιώθετε? Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι. Καταρχήν δεν θέλουμε να μαθαίνουμε τι έχουν κάνει τα κορίτσια. Έτσι, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε κάποια προκατάληψη απέναντί τους. Τις βλέπουμε όπως βλέπουμε όλο τον κόσμο. Αν θέλουν αυτές να μας πούνε κάτι, ευχαρίστως τις ακούμε με μεγάλη προσοχή. Λέμε και εμείς πράγματα δικά μας για να αποκτήσουν εμπιστοσύνη σε μας. Και γενικά, ας πούμε, βλέπουμε ανθρώπους, μόνο ανθρώπους βλέπουμε εδώ, δεν βλέπουμε εγκληματίες, οι οποίοι έρχονται γιατί θέλουν να μάθουν πράγματα. Η Μπιμπή και η Γεωργία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπιμπή, να ξεκινήσουμε με σένα. Ναι. Είσαι εδώ για φόνο. Ναι. Πέρασες αυτή τη λεπτή κόκκινη γραμμή που λένε. Δεν τα είχα σκόπο να σκοτώσω, γιατί ούτε δεν με ταιριάζει, ούτε σκεφτόμουν ποτέ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό που έγινε, δεν μπορώ να το αλλάξω. Είχες το παιδί σου μέχρι πριν από λίγο καιρό, ε? Ναι. Και τώρα? Τώρα είναι με τον πατέρα. Η ζωή με το μωρό, πώς ήταν στη φυλακή? Δύσκολα. Δύσκολα. Από τη στιγμή που βγήκε έξω το παιδί, μου έλεγε ο σύζυγός μου ότι το παιδί έβλεπε, δηλαδή ο κόσμος, δηλαδή σαν να μην έχει δει ποτέ στη ζωή πράγματα. Όταν έφυγε από εδώ, τη φυλακή. Ναι. Ποιες είναι οι μονάδες μου? Οι μονάδες είναι από εδώ. Ωραία. Και οι δεκάδες είναι από εδώ. Άρα πόσες μονάδες έχει? 8. Και πόσες δεκάδες? 4. Ωραία. Το 2022 που ξεκίνησε με το παιδί μου να έρχομουν στο σχολείο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή να φροντίζεις και το παιδί, να μαθαίνεις και να κάνεις πράγματα, ήταν δηλαδή πολύ δύσκολο. Κάτι μέρα έλεγα στη δασκάλα με την κυρία Μαρία, στο δεύτερο δημοτικό ήμουνα, «Κυρία Μαρία, αύριο δεν θα έρθω, δεν μπορώ, αλλά δεν μπορώ να φροντίζω και το παιδί και να είμαι στο σχολείο». Πρωί που ξυπνούσα, έλεγα, ρε παιδιά, τι θα κάνω εδώ στο τέργο με το παιδί? Και θα φροντίζω το παιδί, θα πάρω γαλατάκι και κάτι που χρειάζεται το παιδί και θα πάω στο σχολείο μου. Θα μαθαίνω ένα λέξη παραπάνω, για μένα είναι πολύ. Τι να, έλα, πίτα, πάμε. Από τη στιγμή που έχω ξεκινήσει στο σχολείο, λέω, ρε παιδιά, εγώ αν δεν πάρω το απολυτήριο δημοτικό, δεν πάω και ακόμα να με διώξουν από τη φυλακή, δεν φεύγω. Τινά, έλα, πίτα. Έχω δικαστεί 16 χρόνια. Αυτό με πληγώνει γιατί έχω αφήσει πολύ αγαπημένα μου πρόσωπα έξω και περισσότερο τα δύο αγγελούδια μου. Δεν μπορούσα να προσφέρω κάτι εγώ στα παιδιά μου, εφόσον δεν μπορούσε κάποιος να με πάρει για δουλειά, να δουλέψω νόμιμα και αναγκαστικά. Έκανα μία πράξη. Έχω διαπράξει πολλά, δηλαδή 58 κατηγορίες. Είναι βαριές και πολλές για μένα. Ό,τι κατηγορίες αφορούσαν όλη την κλιματική οργάνωση, αφορούν και εσένα ως μέλος της. Α, να, μπράβο, ναι. Αυτό ακριβώς, έτσι. Το οποίο, ναι, δεν είχα κάποια σχέση. Άρα, σε αυτό. Περιμένεις το εφετείο τώρα. Ναι. Εδώ, λοιπόν, που ξεκίνησες στο σχολείο, ήταν η πρώτη φορά που έβλεπες, άρχισες να μαθαίνεις και να γράφεις τη ζωή σου? Ναι, γιατί έξω πήγα μόνο πρώτη δημοτικού, το σταμάτησα και μετά ξεκίνησα από εδώ. Γεωργία, τι σου δίνει αυτό το αρχίσεις και γράφεις, το αρχίσεις και διαβάζεις μέσα σου? Τι σου δίνει, πώς λειτουργεί μέσα σου? Το ότι θα βγω δηλαδή κάποια στιγμή από εδώ μέσα και θα είμαι λίγο πιο γραμματισμένη από ό,τι ξέρω και ότι μπορώ να θα μπορέσω να τα μεταφέρω στα δύο μου τα αγγελουδάκια και ότι θα μπορέσω με όλη μου τη δύναμη, εφόσον τα ξέρω γράμματα και θα έχω ένα χαρτί από ένα σχολείο, το ότι θα προσπαθήσω να βρω μια δουλειά νόμιμη, να ζήσουν τα παιδιά μου. Το γεγονός ότι πήγες μέχρι πρώτη δημοτικού και σταμάτησες και μετά δεν είχες καμία πρόσβαση στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Ίσως είναι και ένας λόγος που εύκολα μπήκες στην παρανομία. Μπορεί και από εκεί. Που σε έμπλεξαν εύκολα, σε έπεισαν να κάνεις κάτι παράνομο εύκολα, ενώ μήπως η γνώση σε βοηθούσε να αντισταθείς?
Λέω, ρωτώ, δεν ξέρω, Γεωργία. Κάπως έτσι, ναι. Κάποιες μαθήτρες δεν είχαν πιάσει ποτέ μολύβι στην παιδική τους ηλικία. Γίνεται μια προσπάθεια για κάποιες αναλφάβητες γυναίκες να μπορέσουν να μάθουν το πιο απλό να γράφουν, να διαβάζουν, να είναι λειτουργικές μέσα στην κοινωνία και να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους μέσα από αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία. Φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο σε αναλφάβητες γυναίκες, αλλά υπάρχουν και μαθήτριες οι οποίες έχουν στόχους να τελειώσουν το δημοτικό, να πάρουν ένα χαρτί στα χέρια τους, προκειμένου να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στην έξω κοινωνία, που λένε οι ίδιες. Όταν αρχίζουν και αντιλαμβάνουν ότι μπορούν να γράψουν το όνομά τους, που φαντάζομαι για εσάς είναι και το θαύμα της ζωής, της επιστημονικής ενασχόλησής σας. Ακριβώς. Είναι σαν να ξαναγεννιέται μια ζωή, έτσι. Κάπως έτσι είναι. Ακριβώς. Όταν αισθάνουν ότι μπορούν όχι μόνο απλά να γράψουν το όνομά τους, αλλά να διαβάσουν πράγματα, να φύγουν από το σκοτάδι που τόσο καιρό αισθάνονταν ότι απλά δεν ξέρουν τίποτα. Διάβαζαν μια ταμπέλα, μια επιγραφή και δεν ήξεραν. Ήθελαν βοήθεια ακόμη και για να βάλουν την υπογραφή τους. Όταν το κατακτούν αυτό, αισθάνονται σημαντικές. Και ίσως αυτή την ευκαιρία το να αισθανθεί κάποιος άνθρωπος σημαντικός ή σημαντική ανάλογα, δεν τους την είχε δώσει ποτέ κάποιος έξω. Πολλές φορές αυτό που βιώνουμε εμείς φεύγοντας από εδώ είναι ότι ξεχνάμε μερικές φορές τα αυτονόητα, ότι σε μερικούς ανθρώπους, παράδειγμα, τους λείπει εντελώς η ελευθερία, τους βρίσκονται, ας πούμε, τους λείπουν ακόμα και τα βασικά δικαιώματα. Και μας κάνει στην ουσία, γυρίζοντας σπίτι, να αναγνωρίζουμε τουλάχιστον αυτά που έχουμε εμείς ως δεδομένο εκείνη τη στιγμή. Έχω αναλάβει το πρώτο τμήμα, που στην ουσία είναι πρώτη και δευτέρα δημοτικού, και υπάρχουν γυναίκες διαφόρων ηλικιών, από 16 μέχρι 65, και βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες που δεν είχαν καμία επαφή με σχολικό περιβάλλον μέχρι τώρα στη ζωή τους και στην ουσία είναι από άποψη γνώσεων σε επίπεδο νηπιακό. Υπάρχουν κρατούμενες οι οποίες φυσικά δεν είχαν πιάσει ποτέ στη ζωή τους μολύβι και έπρεπε εδώ να πιάσουν για πρώτη φορά και φυσικά έπρεπε να είμαστε εμείς αυτοί που θα σταθούμε δίπλα τους ως βοηθή. Πάντως, είναι τέτοια η χαρά τους και η όρεξη που έχουν, που τις κάνει γρήγορα να κερδίζουν πράγματα και να βελτιώνονται κάποιες εντυπωσιακά και το βλέπεις στο χαμόγελο με το οποίο αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Και για μας είναι κέρδος μόνο και μόνο που θεωρούν ότι είναι ίσως οι καλύτερες στιγμές της ημέρας τους εδώ μέσα. Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά λένε τέλεια, έμαθα το όνομά μου ή επιτέλους δεν θα μπορώ να υπογράψω. Η αλήθεια είναι ότι τους φαίνεται κάτι, είναι εντελώς πρωτόγνωρο και πολλές φορές οι δράσεις μοιάζουν των μικρών παιδιών. Όπως ήταν τα αντίστοιχα παιδιά της πρώτης, της δευτέρας, θα τα βλέπαμε εδώ, θα βλέπουμε να συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ό,τι θέλετε θα το κάνετε, αρκεί να το θέλετε εσείς. Και είπαμε πίστη, ελπίδα, υπομονή και θέληση. Ναι. Παρακαλώ, κύριε μου. Τραγουδήσουμε. Βεβαίως. Ωραία. Πάμε να τραγουδήσουμε.
Μουσική, τραγούδι. Μουσική, τραγούδι. Μαθήματα ψυχής, μέσα στις φυλακές, στο Δημοτικό των Γυναικείων Φυλακών. Διευρύνουμε τους μουσικούς ορίζοντες. Μιλάμε στις ψυχές. Τα τραγούδια διαλέγονται στοχεύοντας σε διάφορα βιώματά τους. Βιώσαμε μία στιγμή και είδαμε τα πρόσωπα αυτών των γυναικών την ώρα που τραγουδούν να δακρύζουν. Ναι, πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Συγκινούνται. Όπως είπα και πριν, τους μιλάνε οι στίχοι. Και μετά οι ίδιες μιλάνε μέσα από αυτούς τους στίχους. Και πολλές, φυσικά, πολλές φορές δακρύζουν. Όχι μόνο από τους στίχους όμως, γιατί έχουν υπάρξει μαθήματα που έχουμε μια πιο κλασική προσέγγιση κλασικών κομματιών, που δεν υπάρχουν στίχοι εκεί, και τους μιλάει η μουσική. Και ανακαλούν βιώματα, ανακαλούν καταστάσεις μέσα από τις μελωδίες, από τις νότες, από όλο αυτό που τους δημιουργεί. Και αυτό πολλές φορές εκφράζεται με δάκρυα. Τώρα στο σχολείο, παλεύω για μένα, αλλά θέλω να κάνω μια άλλη προσπάθεια, μια άλλη ζωή, μια καθαρή ζωή, που αυτή η ζωή θα με οδηγήσει στα καλύτερα μου που έχω χάσει τόσο χρόνια. Τα ναρκωτικά ήταν αυτό που σου έκανε να χάσεις τα καλύτερα σου χρόνια. Ναι, και έχω και 12 εγγόνια, έχω οικογένεια, ναι. Η κατάληξη μου ήταν πολύ, πολύ άσχημη. Περιγράφεις μια ζωή σαν να προσπαθείς να φύγεις μακριά από τα ναρκωτικά και τα ναρκωτικά σε βρίσκουν παντού και να σου διαλύουν τι ό,τι πας να ξαναφτιάξεις από την αρχή. Είναι τόσο δύσκολο να φύγει αυτός ο δαίμονας από μέσα σου, ενώ ο δαίμονας της εξάρτησης έχει κυριεύσει το μυαλό σου, την ψυχή σου, είναι σαν να καθορίζει αυτός τη ζωή σου. Θα φανταζόμασταν κάτι άλλο για σένα. Κι όμως εσύ δεν μπορείς να φύγεις εύκολα από αυτό το μαρτύριο που είναι και για το μυαλό και για την ψυχή σου. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έχω κάνει προσπάθεια στην κοινότητα να μείνω 18 μήνες σε κοινότητα. Μόλις πήγαινα έφευγα από την κοινότητα, όχι έξω, μέσα στη φυλακή. Δεν μπορούσα να αντέξω. Δεν μπορούσα να αντέξω πολλά πράγματα. Δεν μπορούσα να αντέξω τις παρεμβάσεις. Δεν μπορούσα να αντέξω πολλά πράγματα που αυτά με στέλνανε στη φυγή. Να τα αφήσω όλα και να φύγω. Αλλά αυτή τη φορά κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή μου, ότι πρέπει να ζήσω. Πάνω απ' όλα πρέπει να ζήσω. Να ζήσω γιατί δεν έχω χαρεί τίποτα, δεν έχω δει τίποτα και θέλω να κάνω μια καινούργια αρχή για μένα, για τη ζωή μου. Ένα μήνυμα που θες να στείλεις σε όσους κάνουν ναρκωτικά. Να παρακολουθήσουν έξω την κοινότητα, γιατί είναι πολύ μεγάλη δύναμη η κοινότητα. Από εκεί θα πάρουν δύναμη, το σχολείο. Γιατί εγώ έμαθα από εδώ, από τον κύριο Νίκο, από την κυρία Ζωή, από αυτό το σχολείο να μάθω το όνομά μου, να γράψω 5 γράμματα. Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν είχες πάει ποτέ στο δημοτικό? Ποτέ, ποτέ, καθόλου. Το 2 και εδώ βάζουμε το 1. Τη δεκάδα μου, μπράβο Γεωργία. Και μας κάνει 5, 7, 8. Μπράβο, πάρα πολύ. 82! Ωραία, μπράβο Γεωργία. Πόσες φορές στα τόσα χρόνια εμπειρίας σας, όχι μόνο σε αυτές τις φυλακές και στις φυλακές του Αυλώνα που ήσασταν νωρίτερα, έχετε δει να επιστρέφουν κρατούμενοι ή κρατούμενες? Είναι κάτι το οποίο είναι η καθημερινότητά μας. Στα 4 χρόνια που είμαι εδώ, πιο λίγες φορές. Στα 18 χρόνια του Αυλώνα όμως το βλέπουμε, το είδα πάρα πολύ συχνά. Άρα δεν υπάρχει σοφρονισμός στην κοινωνία, γιατί ξαναβλέπουν. Αυτό αντιλαμβανόμαστε από αυτό το μέγεθος και μόνο, δηλαδή το μέγεθος της υποτροπής. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό είναι το πρόβλημα για εσάς, αυτό προσπαθείτε να σπάσετε κάθε φορά στο σχολείο? Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Ακριβώς γιατί θεωρώ και βλέπω το σχολείο σαν ένα μέρος ενός μηχανισμού σοφρονισμού, ο οποίος όμως δεν μπορεί να ειδωθεί και να μελετηθεί αποκομμένος από όλους τους υπόλοιπους μηχανισμούς. Αυτό μου φαίνεται ότι λείπει. Λείπει δηλαδή η πρόληψη, η διαλειτουργικότητα με την πρόληψη, το σοφρονιστικό σύστημα στο οποίο εντάσσεται και το σχολείο και η επανένταξη μετά δηλαδή τη φυλακή. Όλο αυτό θα πρέπει να έχει μια συνολικότητα
Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο πληθυσμός στις φυλακές είναι γύρω στις 10.000, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε λοιπόν για 20.000 ανθρώπους, 20.000 περιπτώσεις, οι οποίες μπαινοβγαίνουν στις φυλακές. Βρισκόμαστε έτσι υπόλογοι έναντι της κοινωνίας, η οποία βλέπει ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν στις φυλακές και στο τέλος της ημέρας ζητούν και δικαίως από εμάς το κομμάτι της ευθύνης που μας αναλογεί. Και είναι πολύ σοβαρή αυτή η ευθύνη. Πόσες κρατούμενες έχετε αυτή τη στιγμή στις φυλακές? Σήμερα έχουμε 310 και, και μπορώ να πω ότι το έγκλημα στις γυναίκες φθήνει, πέφτει και έχουμε λιγότερες κρατούμενες από πριν ορισμένα χρόνια που είχαμε, ο μέσος όρος μας ήταν 400 με 420 κρατούμενες. Και από αυτές πόσες πάνε σχολείο? Από αυτές στο σχολείο θα πάνε συνολικά γύρω στα 90 άτομα. Μόνο? Ναι, με όλες τις βαθμίδες. Τώρα είναι 68 άτομα στο δημοτικό, έχουμε τριθέσει στο δημοτικό σχολείο, θα ακολουθήσει το κατεδίνα δακτέρι στο Λύκειο, έχουμε γυναίκες που παρακολουθούν πανεπιστήμιο, μία είναι στο μαθηματικό, άλλη είναι νοσηλεύτρια και έχουμε και 4-5 που είναι στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Ξέρετε, ακούσαμε ότι υπήρχε περίπτωση κρατούμενης που αποφυλακίστηκε, βρέθηκε στο εξωτερικό και βρήκε δουλειά γιατί εδώ έμαθε μια τέχνη. Ισχύει αυτό? Είναι γεγονός, μας χαροποίησε πάρα πολύ αυτό. Πήρε μια επιστοποίηση από εδώ πέρα και μάλιστα από το πρόγραμμα Μπαρίστα και μας πήρε τηλέφωνο από τη Γερμανία ότι κύριε Διευθυντά, εγώ βρήκα δουλειά μέσω αυτού της επιστοποίησης που είχα από τη φυλακή. Γενικά ο κόσμος έξω νομίζω ότι θεωρεί ότι ίσως κάποιοι υπάρχουν και ιδέες ότι κάποιες οι κρατούμενες γενικά ή οι κρατούμενοι δεν θα έπρεπε να έχουν ευκαιρίες στη μάθηση. Σε αυτούς τι απαντάς που λένε ότι δεν πρέπει οι κρατούμενοι να έχουν ευκαιρίες στη μάθηση? Εμείς είμαστε εδώ γιατί προσπαθούμε να βοηθήσουμε να διαλέξουν όταν βγουν έξω ένα διαφορετικό δρόμο από αυτόν που τους οδήγησε εδώ. Σε κάποιους φίλους που μπορεί να σπεύσουν να πούνε ότι πολύ γλυκά μιλάτε για κρατούμενες, για γυναίκες που πέρασαν την κόκκινη γραμμή και βρέθηκαν στη φυλακή. Τι θα τους απαντούσαμε? Εμείς εδώ πέρα κρατάμε το απόλυτο του ανθρώπου. Δεν μας αφορά τι έχει συμβεί. Εμείς έχουμε ένα υλικό απέναντί μας, σαν εκπαιδευτική, το οποίο θέλουμε φυσικά, όπως για κάθε μαθητή μας, το καλύτερο.